Αναστάτωση προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε ξαφνικά τα ξημερώματα σε εστιατόριο στο Κομμένο Μπεντέν Ηρακλείου. Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε ψητοπολείο του Ηρακλείου κατάφερε να καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχείρησης. Κατά τις 3 μας πήραν ένα τηλέφωνο ότι το μαγαζί δίπλα από το δικό μας έχει πάρει φωτιά. Ήρθαμε, είδαμε τις φλόγες, πυροσβεστική εδώ. Μας επειδή έχουμε κοινό πατάρι με τον διπλανό, είχε γεμίσει καπνούς εδώ πέρα το δικό μας κατάστημα. Αδιευκρίνιστες είναι μέχρι στιγμής οι αιτίες του πυρός, καθώς σύμφωνα με γειτονικούς καταστηματάρχες, το ψητοπολείο παρέμενε κλειστό εδώ και αρκετούς μήνες. Από ό,τι ξέρω, το κατάστημα δίπλα ήταν κλειστό από το Μάρτι. Τώρα ρεύμα δεν είχε. Οι φλόγες απείλησαν και το διπλανό κατάστημα, στο οποίο ευτυχώς σημειώθηκαν μόνο κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Δεν έχουμε ιδιαίτερα ζημιές, απλώς ο τείχος έχει μαυρίσει και κάποια από τα προϊόντα που θέλουν αντικατάσταση. Η φωτιά τι ώρα σβήστηκε? Κατά τις 4:30 εκεί. Δηλαδή περίπου μία μισή ώρα. Και παραπάνω. Οι πυροσβέστες κάθισαν εδώ το ένα όχημα βασικά για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν μέχρι το ξημέρωμα τη φωτιά, η οποία όμως είχε ήδη προκαλέσει ολοσχερή ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.